Στο Skype call μου αυτή τη στιγμή έχω τα δύο υπέροχα κορίτσια μου, τις λεμεσανές μου, η Ανδριάννα Φραγκούδη και η Θέλξια Βαλέρια, κυρίες και κύριοι. Η ξανθιά και η μελαχρινή. Γεια σας, κορουές. Γεια σας, αγάπη. Καλά είμαι, καλά εσείς. Καλά. Σας δεν είναι δυο κούκλες, είσαστε στο μαγαζί. Είμαστε στο μαγαζί. Τι έγινε τώρα, τι γίνεται τώρα, είσαστε μόνο online. Είμαστε και από τους τυχερούς που μπορούμε ακόμη να δουλεύουμε, Γκάλια μου. Ευτυχώς έχουμε τελειώσει και το site μας, εύκολο για τον κόσμο να ψωνίζει. Γιατί είναι πιο σωστά. Ναι. Πέμουν το site να μπω, αν το ήξερα. Ερμαρόλα.com, Γκάλια. Αλήθεια, πάντα στο Instagram μου ψωνίζω. Ενώ άμα μου αρέσει κάτι, στέλνω σας στο Instagram, δεν μπαίνω να δω κάτι άλλο. Να μπεις ερμαρόλα.com. Θα μπω, θα δω και θα παραγγείλω. Κάματε και ένα καινούριο project τώρα, αν κατάφερα να σας δω, να σας ρωτήσω από κοντά, και λέω, δεν πειράζει. Θα τις πιάσω τηλέφωνο να τις ρωτήσω, να τις πιάσω Skype να τους πω. Τι έκαματε, ξεκινάτε δική σας beauty γραμμή. Ναι, ήταν κάτι που δουλεύαμε πολλά χρόνια. Βασικά, ξέρεις, είμαστε άρρωστες με τα lipsticks, άρα είπαμε να ξεκινήσουμε από τα lipsticks. Ναι. Σιγά-σιγά θα ολοκληρώνεται η σειρά. Ναι, και πρέπει να τα δοκιμάσεις και να μας πεις εσύ τα comments σου. Πόσα χρώματα? 10. Oh. First, super matte και velvet. Ναι. Τώρα με τις μάσκες τα σούπερ ματ είναι ότι πρέπει. Είναι μάσκ. Δεν βγαίνουν καν ούτε με τη μάσκα ούτε... Ναι, παρατήρησα, το είδα το στα stories που μας ζητούν να το ξεβγάλεις και να ευκαινεί με τίποτε. Ακριβώς. Ναι, οκ. Okay. Και μετά τα κραγιόν τι έρχεται? Είναι έκπληξη. Άντε, κορυπέτε μου. Όχι. Αν το εύρω να μου πείτε. Είναι κάτι συναφές πάντως. Συναφές. Έρχονται δύο διαφορετικά προϊόντα, projects, ναι. Α, μάλιστα. Okay. Ωραία, ακόμα ότι δεν αποκαλύψουμε ποτέ την επόμενη μας κίνηση. Ναι, όχι, η αλήθεια ότι τώρα για καφέ να καθούμασταν, έτσι θα μου λαλούσετε. Ενώ ξέρω σας, όρια, δεν γίνει, αν δεν μπει μπρος, εν το λέτε. Να το δούμε, να το έχουμε κοντά μας, σκέφτω ότι τα lipsticks έχουμε τα έτοιμα πολλούς μήνες. Και ήρθαν και Κύπρο, ενώ είχαμε τα available πολλούς μήνες. Εδώ δεν ήξερα ούτε οι φίλες μας, ας πούμε. Δηλαδή, λέω μας, είσαι ελεηνές, επειδή πρέπει να μου λέει έτοιμα για να ακούς σωστά. Είσαστε τελειομανείς, δεν είσαστε ελεηνές. Θα χρειάζεται πολύ καιρό να έρθουν. Α, τέλεια! Οπότε, και επειδή είναι τον κορονοϊό, εννοείται όλα πάνε πιο αργά. Ναι, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Αλλά η ιδέα για να το κάνουμε το πράγμα ήταν πρόσφατη ή έως χρόνια? Γιατί ξέρω ότι είχατε κάνει και μια συνεργασία με τα Arcansil. Ναι. Το παιδί, να θυμηθώ έσυ χρόνια! Είχατε κάνει μια συνεργασία που είσατε βάλει το όνομα σας πάνω στις επιλογές σας. Τη συνεργασία του κάναμε το 2017-2018. Ναι. Επειδή μέχρι πρόσφατα είχαμε συνεργασία, εμείς είχαμε τους ενημερώσει 1,5-2 χρόνια πριν την Arcansil ότι προσπαθούσαμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Άρα ήξεραν το ίδιο ότι ήταν... Ναι. Υπήρχε limitation στο χρόνο. Ναι, απλά επειδή εμείς είμαστε πολύ perfectionist, θέλαμε να βγάλουμε κάτι που όντως να μας αντιπροσωπεύει. Άρα σκαρτάραμε πάρα πολλά. Πάμε πολλά αυτά τα χρόνια. Είμαι σίγουρη. Τα comments που πήρατε, τι σας λέει, οι κοπέλες που τα δοκιμάσαν, οι φίλες σας, τα κοντινά σας πρόσωπα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μέχρι τώρα ήταν όλα θετικά, έχω να σου ναι. πω. Και για τους χρωματισμούς, για την ποιότητα. Καλύπτουμε και δύο διαφορετικά textures. Ναι. Άρα δεν τους αρέσει να νιώθουν full matte το lipstick τους. Κάνουν το velvet. Ναι. Και οι υπόλοιπες που έναν τέχουν να γυαλίζει δευτερόλεπτο, ας πούμε, να το νιώθουν έτσι σύνοπο,
Ναι, είναι αγαπημένο το ζουμπερμάτι. Πρέπει να τα δοκιμάσει. Θες να δώμαστε να σου στείλουμε για να μας πεις και εσύ. Ναι, θέλω. Στείλτε μου έτσι κόκκινα που πάνε τώρα με τα μαλλιά μου. Έψε το μου τα να σου πω. Ναι, ναι, ναι. Να σας ρωτήσω, τι είναι να κάνετε το καλοκαίρι, επειδή κάθε καλοκαίρι ταξιδεύετε, είτε με μόνοι σας, με τις φίλες σας, είτε με τους αντράδες σας. Κοιτάξτε, ελπίζουμε καλιά όσο ταξιδέψουμε. Να τα καταφέρουμε ρε, μέχρι το καλοκαίρι, να έχουμε εμβολιαστεί, οπότε να είναι όλα καλά. Πιστεύω ότι να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε. Είναι κάμανε πλάνα για το καλοκαίρι. Έχουμε πλάνα. Έχουμε πλάνα. Εντάξει, πρέπει να μας επιτρέψουν. Αλλά πρέπει να μας επιτρέψουν, ναι. Ναι, εντάξει. Όμως θέλετε να πάτε ταξίδι, φαντάζομαι. Τα πλάνα είναι εξωτερικό. Ναι. Α, βέβαια. Είμαι έτοιμη τη βαλίτσα και απλά να περιμένουμε. Μόλις ας πούμε, οκ. Πώς την περνάνε την καραντίνα. Καταρχάς, Ανδρέανα μου, έμεινε σου κανένα σύμπτωμα. Έμεινε σου κάτι. Άλλια μου σύμπτωμα. Τι? Έχω να σου πω ότι μου έμεινε σύμπτωμα, τι? Λέω, μετά το επιβεβαιώνω. Ναι, έχω ακόμα θέμα στο πνεύμονα μου, ενώ το πέρασα πάρα πολύ light γενικά. Είχα βήχα και γενικά έμεινε μου έτσι ένα μικρό θέμα στο πνεύμονα, οπότε δεν είναι τόσο απλό. Μια απλή γρήπη, ναι. Μια απλή γρήπη που λένε όλοι. Και πόσο μάλλον να σε πιάσει και πιο βαρετά από όσο με πιάσει εμένα. Ναι. Και αυτό ότι όταν κάνω αντισώματα τώρα. Ναι, έκανα και antibody test, το οποίο έδειξαν ότι δεν έχω πλέον αντισώματα. Οκ, άρα πρέπει να είσαι... Οπότε τώρα κορδίζω ξανά κανονικά. Α, Παναγία. Θέλξια μου, πέμουν σε παρακαλώντας την Αγγλή Πάρες. Εκάθομαστε με καλή ώρα. Εκάμναμε live καλή ώρα. Είστε το μαλλί μου καλή ώρα. Είσαι ότι έπρεπε να τσιμπήσω και έχουν το χαϊντής. Που το κόλου μου. Καταλάβεις, τύπου, ας πούμε, ένα σαΐ, έφαγε που μέσα. Εντάξει, λέω, κολλήσα, ας πούμε, έμεινα σπίτι, λέω την ουφία που σπίτι και πρέπει να κόλλησα. Ναι. Περνά μια μέρα, δυο, τρεις, μια εβδομάδα, κάμουν συνέχεια. Δεν μπορούσα ούτε καν να φύγω που σπίτι να κάνω. Ευτυχώς ήταν πολλά άμεση η επικοινωνία με το Υπουργείο. Βάλαμε πια έκαμα PCR στο νοσοκομείο, ήταν αρνητικό. Λέω ότι εντάξει, ένα αρνητικό τώρα να μην είναι αρνητικό σε μια εβδομάδα, σε δυο μέρες, ξέρω εγώ. Ναι. Τελικά, καλιά μου. Μα διαρωτούμε. Γιατί διαρωτούμε. Εγώ είπα, δεν κολλήσα από την Ανδρεάνα. Δεν θα κολλήσεις, τέλειωσε. Μέρες ήμασταν πρωί, μεσημερί, νύχτα μαζί, γύρω στις τρεις μέρες. Είμαστε από το γραφείο κλειδωμένες. Και κάναμε online interviews, πράγματα, ξέρω εγώ. Είμαστε συνέχεια μαζί σε κλειστό χώρο. Ευτυχώς δεν ήμασταν μέσα στο μαγαζί. Δεν έχουμε τους υπόλοιπους και μπορούσαν να λειτουργήσουν μαγαζί κανονικά. Είσαστε, εντάξει, έθερο τσεν Ανδρεάνα, προφανώς και τώρα αν της έμεινε και κάτι μικρό νήσου στο πνεύμα, να φαντάζομαι ότι είσαι λίγο πιο προσεκτική από ό,τι μπορείς να είσαι στην αρχή. Γιατί τώρα που ξέρεις και το ζόρι μου τράβησες, νομίζω ότι θες να ξαναπάθεις. Αλλά είσαστε γενικά άτομα, είσαστε άτομα που είσαστε σπαστικές με τα... Πρώτη φορά... Ήμουν εξίσου προσεκτική, έως και χειρότερα προσεκτική. Ενώ επειδή ήταν κάτι πολλά καινούριο, ήμασταν λίγο πανικοβλημένες και για να καταλάβεις δεν ξέρω και πώς θα κόλλησα. Ούτε ήβρα κάποιον που ήταν θετικός, φίλος μου, επαφή, οτιδήποτε. Δηλαδή, μπορεί να κόλλησα στο σούπερ μάρκετ, μπορεί να κόλλησα... Ναι. Δεν έχω ιδέα καν που μπορεί να κόλλησα. Να σου πω γενικά, ήμασταν προσεκτικές και είμαστε προσεκτικές. Γιατί εντάξει, εννοείται πέραν των δουλειών που δεν μπορούν να μείνουν πίσω, πέραν του ότι θα αντέξω να κάτσω δύο εβδομάδες ξανά στο σπίτι, ειδικά άδικα, ας πούμε. Ήταν άδικο, ρε! Χωρίς σύμπτωμα, χωρίς πυρετό, χωρίς τίποτα σε κλεισμένη σπίτι. Εμβασανιστικό. Έλεγα, δόξα τω Θεώ, μετά που το πέρασε θεωρητικά ανώδυνα, λέω, ας έπιανα αντισώματα και δεν μείνα που μείνα σπίτι. Εντάξει, θα ήξερες πώς θα σε πιάνει. Ναι, δεν ξέρεις ποτέ σε πόσο θα σε πιάνει και πώς θα το περάσεις. Εντάξει, προσέχουμε. Δηλαδή, δεν κυκλοφορούμε και τώρα που ήταν ανοιχτά, πολλά περιορισμένους τόπους επιλέγαμε να πηγαίνουμε με τα ίδια άτομα. Ναι, όχι πολύ crowded, ενώ
parties, ούτε όλα αυτά που γίνονται. Κάναμε τους φίλους μας, 2-3 άτομα που είναι κοντά μας anyway. Και επειδή οι δύο βρεθούμαστε καθημερινά, είτε τη δω μετά τη δουλειά, παράδειγμα, είτε όλοι το ίδιο πράγμα είναι. Αλλά ναι, προσέχουμε όσο γίνεται. Προσέχουμε και για τους δικούς μας, γιατί εντάξει. Στη Λεμεσόν τα κρούσματα πώς είναι, νιώθετε ότι έχουν όλοι, ξέρετε, πολύ κόσμο, ας πούμε? Ναι, ακούμε συνέχεια ότι ο τάδε έχει, ο τάδε κολλήσει. Αλλά έχω να σου πω, σε φίλος μου που Λευκοσία είναι, ναι, πάρα πολλούς που έχουν. Ναι. Θεωρώ ότι έχει στη Λεμεσόν πλέον. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ έτσι νομίζω. Εγώ νομίζω η Λάρνακα τώρα είναι στον κόκκινο. Ναι. Ναι. Βασικά, εντάξει, επειδή... νομίζω ότι ο κόσμος που τη μια πόλη στην άλλη μετακινείται. Ναι, 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 ναι. Έναν απόφευκτο. Ευχαριστώ σας πάρα πολλά, κορούδες μου. Περιμένω να μου στείλετε τα κραγιονάκια να τα δοκιμάσω. Φιλιά πολλά. Σας στέλνω αγάπη και θετική, αγάπη και θετική ενέργεια. Και όλα να πάνε καλά με το νέο project. Εύχομαι σας τα καλύτερα. Ευχαριστούμε, Αγαπώ σας. Bye-bye. Bye-bye.